Δεν πάει το, η γλώσσα μου να το πω Μακεδονία. Ναι. Λοιπόν. Η Βαρντάσκα. Βαρντάρ. Εγώ συμβουλεύω όλους τους Έλληνες που έχουν στο μια πανίδα αίματος ελληνική μέσα τους να μην ψηφίζουν κανέναν πολιτικό ο οποίος από αυτή τη στιγμή που τα ακούει, γιατί ίσως να μην το είχε λάβει υπόψη του, ναι, που θα ονομάζει την πόδρα, όπως λένε να μου και λοιπά, που δεν θα τη λέει Βαρντάρσκα. Το μόνο όνομα που έχει αυτή η δημοκρατία, και γιατί άλλαξε αυτό το... Πώς έγινε δηλαδή. Εμένα με βάφει σαν Κωνσταντίνο και με λένε μέχρι με τώρα Κωνσταντίνο δηλαδή. Κύριε Παυρόπουλε, τι λέτε τώρα. Εδώ πέρα ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών δέχτηκαν να ονομαστεί Μακεδονία κατ' εξαίρεση. Ναι. Τώρα τι συζητάμε. Μα γι' αυτό λέω κι εγώ. Δηλαδή, αύριο. Να τραβάς τα μαλλιά σου και να τα βάλεις στην τσέπη, κατ' όμως. Ωραία, αυτοί σήμερα κυβερνούν, και όποιο, δηλαδή δεν τα βάζω μόνο με τη σημερινή κυβέρνηση. Γενικώς. Δεν φταίει μόνο η σημερινή κυβέρνηση. Γιατί δυστυχώς, πολύ καλά είπε ο στρατηγός, είμαστε υποτελείς. Είμαστε υποτελείς. Η πολιτική μας, και ας πάνε σαν δικαστήρια, η πολιτική μας υπακούν σε κάποια κέντρα. Πολύ ωραία. Κρατάμε αυτό από εσάς και ερχόμαστε στον κύριο Δημητρακόπουλο, ο οποίος με κοιτάει με άγριο βλέμμα. Με κοιτάει με άγριο βλέμμα όχι επειδή λέω κάτι που διαφωνεί, αλλά επειδή έχετε προφανώς κάποια πράγματα να μας πείτε εσείς. Προλαλήσατε ότι έχουν καλύψει πλήρως. Αυτό δεν το συζητάω. Πλώς εγώ το φαντάζομαι. Θα σας πω το εξής. Ναι. Κυρίως αυτά που είπε ο στρατηγός, ότι η λαθρομετανάστευση δεν είναι πρόβλημα ούτε κοινωνικό ούτε οικονομικό. Είναι πρωτίστως πρόβλημα πολιτικό. Είτε μας αρέσει το όχι. Συντηρείται μια κατάσταση η οποία άρχισε από τη δεκαετία του 90 και τώρα ξαφνικά βλέπουμε ότι επειδή υπήρξε μια συγκυρία πολιτική, και αυτό θα το αναφέρω και ας μην θεωρηθεί ότι πολιτικό λόγο, επειδή δηλαδή υπήρξε μια αύξηση του εκλογικού ποσοστού του λαού, ξαφνικά μπήκε στην ατζέντα της κυβέρνησης το θέμα του λαθρομετανάστευσης. Ναι. Μέχρι χθες δεν το θυμόταν κανένας. Και βγήκε ο κ. Παυλόπουλος και πέταξε με τον επίτροπο με τα ελικόπτερα πάνω από τα νησιά για να του δείξει πώς είναι η κατάσταση κτλ. Δεν λύνεται το θέμα με στρατόπεδα σε καμία περίπτωση. Εγώ θεωρώ ότι είναι λάθος και είναι λάθος γιατί όχι μόνο όπως τα είπε πολύ σωστά ο κ. Παπασημάκης πριν για την ιερότητα του στρατοπέδου. Είναι λάθος γιατί ένα στρατόπεδο το οποίο θα μαζέψει 2 ή 3.000 λαθρομετανάστες δεν θα δώσει λύση. Το μόνο το οποίο θα δώσει είναι μια υποβάθμιση στην περιοχή. Mm-hmm. Και αν δείτε, οι τοπικές κοινωνίες δεν το δέχονται. Φυσικά. Π.χ. στη Θεσσαλονίκη, στρατόπεδο Παύλου Μελά. Mm-hmm. Ένα στρατόπεδο φορτισμένο με ονομασία του Παύλου Μελά. Mm-hmm. Θέλουν να πάνε να το κάνουν στρατόπεδο λαθρομεταναστών. Mm-hmm. Οι δήμαρχοι, οι φορείς κλπ. Τη περιοχή σου λέει δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί η περιοχή μας να πέσει, είναι ήδη υποβαθμισμένη να πέσει κι άλλο. Θέλω να πω δηλαδή ότι το θέμα των στρατοπέδων, κατά τη γνώμη μου, δεν θα δώσει λύση. Είναι απλώς ένα, αν θέλετε, πυροτέχνημα, έτσι λίγο να κατευνάσει τα πνεύματα. Επί της ουσίας, η μόνη λύση για μένα είναι η πάγια λύση που υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι αυτό που έκανε ο Μπερλουσκόνη στην Ιταλία. Άμεση απέλεια στον λαθρομεταναστό. Θωρακίζεις τα σύνορά σου, μπορείς να τα θωρακίσεις. Όχι πολλά σύνδρομα ανθρωπισμού πάντοτε, δηλαδή. Το ότι έχουμε έναν ανθρωπισμό ως λαός και ότι οι στρατιώτες μας και οι λιμενικοί μας σύνορα μπορεί να δουν εξωτερικά τα παιδάκια να πέφτουν στη θάλασσα, να τρέξουν να τα σώσουν κλπ. Κάπως αυτό το πράγμα λίγο να το μαζέψουμε, γιατί οι Ιταλοί δεν έχουν τόσο ανθρωπισμό. Όταν πέφτουν στη θάλασσα οι Ιταλοί δεν βλέπω κανένα να πηγαίνει να τους μαζέψει. Οι καραμπινιέρες ίσα τους πρόχνουν. Ούτε καν στο σύνδιο δεν πετάνε. Οι δε Ισπανοί, τους Μαροκινούς δεν το συζητώ καν. Θωράκιση των συνόρων και άμεση απέλαση των λαθρομεταναστών. Και στην καταστροφή της Σμύρνης, όταν πέφτανε στη θάλασσα, δεν νομίζω ότι τους ρίχναν στο σύμπιο για να σωθούν. Όχι, βέβαια. Οι Βρετανοί δεν μας αφήναν να ανεβούν μέσα καράβια. Τους έκοβαν τα χέρια. Οι Βρετανοί δεν άφησαν να ανεβούν τα μικρά τα παιδιά στα καράβια. Με το που που οι ίδιοι μας είχαν παρασύρει στη Μικρασιατική Εκστρατεία για δικά τους συμφέροντα. Να κάνουμε ένα μαύρο χιούμερ πάνω σε αυτό. Λάτρευαν τον Κινέγυρο. Γι' αυτό το κάναμε. Κύριε Αλπανίδη, έχετε βγάλει δοντάκια. Για ποιο λόγο? Εγώ θέλω να συμπληρώσω σε αυτά που είπε ο στρατηγός. Πράγματι, είναι ένα σχέδιο να ρίξουν όλη τη δυστυχία της Ασίας επάνω στην Ευρώπη και με σαν εργαλείο αυτοί οι δυστυχισμένοι άνθρωποι έτσι, να καταλύσουν τα έθνη τους. Στα αρχαία τα έθνη δεν απαρτίζουν τα σημερινά κράτη. Να σας υπενθυμίσω ότι η Σοβιετική Ένωση που ήταν από διάφορα έθνη κατέρευσε σαν τραυλόχαρτο. Και είδαμε τώρα η Ρωσία μαζί με τη Γεωργία να σκοτώνονται με μίσος ή με την Ουκρανία. Που σημαίνει δηλαδή ότι σε κάθε κράτος υπάρχει μια πλειοψηφία
έθνους, δηλαδή ανθρώπων οι οποίοι έχουν συγκεκριμένη εθνική συνείδηση. Το έχω πει κι άλλες φορές, θα το ξαναπώ. Ναι, το έχετε πει. Λοιπόν, ναι, αλλά ακούστε, η επανάληψη είναι αυτή που θα το... ο κόσμος τώρα έχει τα προβλήματά του. Πρέπει να τα ακούσει, να το ξαναπεί. Πώς βγαίνει στη διαφήμιση και σου λέει 18-8, πες το ξανά, πες το ξανά, πες το και σου τυπώνεται και σε μένει αυτή και το επαναλαμβάνεις και χωρίς να το θέλεις. Λοιπόν, η εθνική συνείδηση είναι η γνώση και η θέληση ενός καθέκαστα ατόμου να ανοίξει σε μια ομάδα. Λοιπόν, και δεν έχει να κάνει καθόλου με τη ράτσα. Όταν λέμε εθνική συνείδηση, έτσι, είναι αυτή η γνώση και η συνείδηση που προέρχεται, μπορεί να προέρχεται από διαφορετικές φυλές. Δηλαδή, οι Αμερικανοί έχουν μια αμερικανική εθνική συνείδηση που είναι πανσυπερμία. Οι Ελβετοί έχουν εθνική συνείδηση ελβετική, παρόλο που προέρχονται από Γερμανούς, από Γάλλους και από Ιταλούς. Εδώ στην Ελλάδα, την ελληνική εθνική συνείδηση που έχουν αυτοί που έχουν φιλετική καταγωγή ελληνική, αλλά είναι και μερικοί που ίσως είναι οι Αρμένοι. Αυτοί μετά από πολλά χρόνια, οι Αρμένοι έχουν ελληνική εθνική συνείδηση. Κάποιοι γόνοι οι οποίοι είναι από Έλληνες και από μαύρους και... Υπάρχει ένας μελαχρινός, όταν είχα δει την εθνική κιθάρα μαύρος, Σωματώδης, μαύρος Έλληνας δηλαδή. Αυτός έχει ελληνική εθνική συνείδηση και αυτός είναι δεκτός. Εμείς θα πρέπει, σαν Έλληνες, που έχουμε την τυπική διοίκηση ακόμα αυτού του κράτους, έτσι, να το καταλάβουμε, να μιλήσουμε έγκαιρα, διότι μεταναστευτική πολιτική δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ξέρει ο κόσμος, οι συνάδελφοι Έλληνες, ποιο είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, θυμόσαστε που σας είχα πει, τώρα που θα έρχονται οι εκλογές, να δείτε πώς ήταν εγγεγραμμένοι. Ναι. Είδατε εσείς τις εκλογές να λένε τους εγγεγραμμένους? Όχι. Μόνο ποσοστά δεν λέγανε. Ναι. Έτσι, με θυμηθήκατε? Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι σύμπτωση. Ωραία, μια τραγική σύμπτωση. Εν πάση περιπτώσει, έχω κάνει χαρτιά. Να μην βγάζουμε χαρτιά. Χαρτιά. Λοιπόν, να τελειώσουμε μια στιγμή. Ναι, παρακαλώ. Στα νέα έχουν 47% αποχή και ψηφίζονται 5,5 εκατομμύρια. Άμα κάνετε αναγωγή στην μονάδα, γιατί εγώ μπορεί να είμαι δικηγόρος, αλλά μαθηματικά έκανα φροντιστήρα στα παιδιά τα αναγωγητής. Βγαίνει 950 περίπου. Δηλαδή... 9 εκατομμύρια πιο μπορεί. Όχι κύριε. 950 σε λέω. 9 εκατομμύρια, μας ήταν 10 εκατομμύρια. Όχι, ψηφοφόρησαν, αυτοί που ψηφίσανε. Ναι. Όχι. Και? Όχι ψήφι, συγγνώμη. Οι εγγεγραμμένοι. Οι εγγεγραμμένοι είναι παρά 50.000. 10 εκατομμύρια. Και όταν επαναλαμβάνουν συνέχεια και λένε είμαστε 10 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια. Τι λες κύριε, είμαστε κάπου 13, γιατί αυτοί που ψηφίζουν ναι. έχουν και παιδάκια. Έτσι. Έτσι. Και σε ένα πληθυσμό. Έτσι. Έτσι. Συμπεριλαμβάνονται και τα παιδιά. Συγγνώμη, εγώ αν με επιτρέπετε, θέλω να σταθώ σε κάτι που είπατε. Ναι. Το αν εγώ είμαι άνθρωπος ή κάποιο άλλο όν, εξαρτάται από το τι είμαι. Όχι τι πιστεύω ότι είμαι. Σωστό. Εγώ αν πιστέψω ότι είμαι αητός και επιδείξω εδώ από τον κόσμο. Δεν έχει σχέση με αυτό. Θα πεθάνω. Θα σκοτωθώ. Άρα λοιπόν, ό,τι και να πιστεύει ότι είναι κάποιο, δεν γίνεται και Έλλην. Πρέπει να είναι Έλλην. Σωστό. Αν πρέπει να έχει τη συνείδηση την ελληνική. Δεν μου λέτε κύριε. Μακάρι να είναι και να είναι Κινέζο. Όχι κύριε. Φιλέλλη. Όχι, να διευκρινίσω το εξής. Φιλέλλη να είναι, μας κάνει. Ναι. Αλλά, βεβαίως μας κάνει, αλλά δεν ακούστε είναι τώρα τη διαφορά. Λυπάμαι όταν κρύβουν επιμελώς πώς είναι γεγραμμένοι, θα μπορούσαν να μας έχουν πει. Δεν είμαστε ο κυρίαρχος λαός. Εντός εισαγωγικών, καλαμπούρι είναι αυτό. Αλλά επίσημα ισχύει. Να σου λέω εδώ κύριε, εμείς είμαστε 7 εκατομμύρια. 7,5 είπατε, δεν είμαστε 7,5. Όταν είμαστε 8,200, το 3,800. 7,400 και κάτι. 7,400. Α, κύριε, δεν θα φύγουμε τώρα στα νούμερα, παρακαλώ. Κατάλαβα, κύριε. Να μην κύριε, εμείς είμαστε 7,5 είναι ο στρατηγός, 7,5 που δεν είναι. Παρακάτω. Λοιπόν, έχουμε όμως 13 εκατομμύρια γραμμένους. Γιατί έχουμε πάρει αυτούς. Έχουμε πάρει από τη δεξιά-αριστερά και τα λοιπά. Όχι, κύριε, μετανάστες, γραμμένοι σας λέω στα βιβλία μας. Όχι, δεν τους γράψαμε. Θα τους γράψουμε. Με μια επόμενη. Μην τσακώνεστε. Εμάς πάντως μας έχουν γραμμένοι. Αφού σας λέω το ότι κρύβουν ακριβώς τη σύνθεση του πληθυσμού αυτή τη στιγμή, είναι 1000%. Συμφωνούμε, μην ταλαιπωρήσετε. Λοιπόν, εντάξει, παρακάτω. Με μια επόμενη νομοποίηση που τους θέλουν όλα τα κόμματα. Ναι. Εμείς φύγαμε.
Γιατί αν αυτή τη στιγμή είμαστε και 7,5 που λέτε εσείς, αν είμαστε 13 εκατομμύρια, είναι 5,5.